Με επιφημίες υποδέχονται τα γαλλικά τεθωρακισμένα οι κάτοικοι του Ντιαμπαλή. Οι αντάρτες εγκατέλειψαν την πόλη, ενώ ο γαλλικός στρατός έχει θέσει υπό τον έλεγχό του και την Κονά. Στο μεταξύ, ανοιχτό αφήνει το ενδεχόμενο ενίσχυσης των δυνάμεων που επιχειρούν στην περιοχή ο Γάλλος Υπουργός Άμυνας. Οι πρώτες δυνάμεις των Αφρικανικών κρατών έφτασαν στο αεροδρόμιο του Μπαμάκο. Η συνολική δύναμη των ανδρών που τα Αφρικανικά κράτη θα αποστείλουν στην περιοχή θα ανέλθει τελικά στους 5.000 άντρες από 3.300 που αρχικά είχε προβλεφθεί. Χιλιάδες είναι και οι πρόσφυγες που προσπαθούν να βρουν ασφαλές καταφύγιο μακριά από τη δίνη του πολέμου. Οι Ισλαμιστές βιάζουν πολλές γυναίκες και κορίτσια, μετά τις επιστρέφουν πίσω και κάνουν το ίδιο με άλλες. Γι' αυτό έφυγα από τον Γκάο με τις κόρες μου και ήρθα στο Σεβαρέ, δηλώνει μια γυναίκα που αποφάσισε να εγκαταλείψει το σπίτι της. Τουλάχιστον 147.000 πρόσφυγες εκτιμάται ότι έχουν ήδη διαφύγει προς τη Μαυριτανία, τον Νίγηρα, την Μπουργκίνα Φάσο και την Αλγερία. Άλλοι 70.000 εκτιμάται ότι θα πράξουν το ίδιο το επόμενο χρονικό διάστημα.